Στη δημοσιότητα έδωσε η ελληνική αστυνομία τα στατιστικά στοιχεία με την αποτίμηση τη συνολική δραστηριότητά τη για το πρώτο εξάμεινο του 2019. Πρόκειται για στατιστικά στοιχεία και δείκτε εγκληματικότητα αδικημάτων του κοινού εγκλήματο κατά τη οικονομία, παράνομη διακίνηση μεταναστών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων καθώ και απολογισμού τη αστυνομική ανταπόκριση. Οι δράστε είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν πρώτα απ' όλα τη σύλληψη με αποτέλεσμα να ζούμε σε κάποιε περιοχέ και άσχημε καταστάσει με συμβάντα τα οποία καταλήγουν ακόμα και στην απώλεια ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή και η αξία τη είναι ανεκτήμητη. Γι' αυτό οι συμπολίτε μα θα πρέπει να τηρούν κάποιου κανόνε πρώτα απ' όλα για να προφυλάξουν τη ζωή του. Η απώλεια χρημάτων χρυσαφικών είναι σημαντική, αλλά η απώλεια μια ζωή είναι σημαντικότερη. Γι' αυτό και πρέπει σε περιπτώσεις ληστείας το λέμε, παρόλο που δεν ακούγεται ωραίο, να μην κάνουμε τους ήρωες. Έχει αποδειχτεί στην πορεία ότι οι δράστες συλλαμβάνονται. Η πλειοψηφία των λιστιών, η συντριπτική πλειοψηφία, εξιχνιάζεται. Από εκεί και πέρα όμως μια ζωή δεν γυρνάει πίσω. Γι' αυτό καλό είναι να προσέχουν οι συμπολίτες μας. Οι ήρωες είναι πάντα μετά θάνατον. Να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Να αποφεύγουν κάποιε ενέργειε οι οποίε οδηγούν και πολλού δράστε και στι οικίε του και στου προσωπικού του χώρου. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ μόδα τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Όπου όπου και αν βρεθούμε, κατευθείαν κάνουμε ανάρτηση. Με αποτέλεσμα, κάποιοι να μπορούν άμεσα να γνωρίζουν ότι λείπουμε από το σπίτι μα και υπάρχουν περιπτώσει να γυρνάνε κάποια στιγμή και να του βρίσκουν μέσα και του δράστε. Γι' αυτό καλό είναι να αποφεύγουμε κάποιε τέτοιε καταστάσει. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τι ανθρωποκτονίε, το πρώτο εξάμεινο του 2019 διαπράχθηκαν σε όλη την επικράτεια 41 ανθρωποκτονίε με πρόθεση, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα είχαν διαπραχθεί 47 ανθρωποκτονίε. Επίση, διαπράχθηκαν 49 απόπειρε ανθρωποκτονία έναντι 64 που είχαν καταγραφεί το πρώτο εξάμεινο του 2018. Όσον αφορά τι ληστείε, το πρώτο εξάμεινο του τρέχοντο έτου διαπράχθηκαν σε όλη την επικράτεια 93 επιπλέον ληστείες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018-2264 έναντι 2.171. Επίσης διαπράχθηκαν 159 απόπειρες ληστείας έναντι 139 που είχαν καταγραφεί το πρώτο εξάμεινο του 2018. Στις κλοπές και στις διαρρήξεις, το πρώτο εξάμεινο του 2019, οι κλοπές και οι διαρρήξεις παρουσιάζουν αύξηση συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμεινο του 2019. 18, καθώς σε όλη την επικράτεια καταγράφηκαν 39.335 περιπτώσεις, έναντι 36.997 το αντίστοιχο περσίνο διάστημα. Στην παράτυπη μετανάστευση, το πρώτο εξάμεινο του 2019 συνελήφθησαν συνολικά από τις αστυνομικές και τις λιμενικές αρχές για παρανομή είσοδο και παραμονή στη χώρα 39.125 αλοδοποί, ενώ το αντίστοιχο πρώτο εξάμεινο του 2018 είχαν συλληφθεί σύμφωνα με την τελική από 42.416, καταγράφεται δηλαδή μία μείωση της τάξης του 7,76%. Τέλος, όσο αναφορά τον απολογισμό των τροχαίων ατυχημάτων, το πρώτο εξάμεινο του 2019, σε σύγκριση με την τελική αποτίμηση για το αντίστοιχο διάστημα του 2018, σημειώθηκαν συνολικά 105 περισσότερα ατυχήματα σε όλη την επικράτεια. Υπάρχει πάντα ένα θέμα με τον πεζόδρομο, που εκεί πέρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική. Ο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Καβάλα Νίκο Ήμβρο δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σαφάρι που πραγματοποιούν το τελευταίο διάστημα τόσο η ελληνική αστυνομία όσο και η δημοτική με σκοπό τον περιορισμό των παράνομων σταθμεύσεων στου πεζοδρόμου. Ωστόσο παραμένει ανοιχτή η πληγή των εξατμήσεων ο θόρυβο των οποίων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γίνεται εφιαλτικό. Υπάρχει πάντα ένα θέμα με τον πεζόδρομο όπου εκεί πέρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική η οποία και με το Δήμο όπως έχει ξεκινήσει μια συνεργασία νομίζω θα έχει αποτελέσματα. Ένα πρόβλημα που υπάρχει κατά την περίοδο του καλοκαιριού είναι οι εξατμίσεις και οι θόρυβοι, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και στις γειτονιές. Είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό θα πρέπει το Αρχηγείο και το Υπουργείο να το δει, γιατί καλώς και κακώς αυτός ο οποίος έχει αυτή την εξάτμιση δεν σέβεται το συμπολίτη του. Και είναι κάτι το οποίο το κάνει επίτηδες και άρα εκεί πέρα δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία ότι η αστυνομία κυνηγάει κάποιον. Είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό πρέπει να το δώσουμε βάση. Το καλοκαίρι βέβαια τελειώνει. Κλείνουν τα παράθυρα και οι πόρτε, οπότε ο θόρυβο περιορίζεται. Αλλά είναι και μια πληγή, εγώ θα τη χαρακτηρίσω διαχρονική, το θέμα των εξατμίσεων.